Κύριε Αυγέννη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub, προκειμένου να κάνουμε αυτή την συνέντευξη εν ώψη και των επερχόμενων ευρωεκλογών. Καλώς ορίσατε στην Κρήτη. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Πριν πάμε στο θέμα των εκλογών, από σήμερα έχουμε την πενθήμερη περιοδία του Προέδρου, του κ. Κασελάκη, στην Κρήτη. Εσείς βρίσκεστε ήδη και περιοδεύσατε. Κάνετε μια πρώτη επίσκεψη σήμερα, Πέμπτη, στην Ανατολική Κρήτη, στο Λασίθι. Θέλω έτσι την πρώτη εντύπωση, την πρώτη καταγραφή από αυτή την παρουσία σας και του Προέδρου και τη δική σας και των άλλων κεντρικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να δηλώσουμε παρούσες και παρόντες, ναι, και έτοιμες και έτοιμοι για αυτή την μεγάλη αναμέτρηση που είναι οι ευρωεκλογές. Για μας είναι μία μάχη που θα καθορίσει πάρα πολύ και θα δρομολογήσει τις πολιτικές εξελίξεις, πιστεύουμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, που θα δρομολογήσει τις πολιτικές εξελίξεις για την πολιτική αλλαγή στον τόπο μας. Βέβαια, εμείς ήδη και δια του Προέδρου μας το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε ότι το καλύτερο για τον τόπο θα ήταν ήδη ο κύριος Μητσοτάκης να είχε παραιτηθεί και να είχαν προκηρυχθεί εκλογές. Δυστυχώς έρχεται κάθε φορά και προστίθεται κάτι που επιβεβαιώνει αυτό το αίτημα και αυτή την απέτηση, όπως για παράδειγμα η στιγμή δολοφονία μπροστά στο αστυνομικό τμήμα της άτυχης γυναίκας, της νέας γυναίκας, και βέβαια και όλες οι αποκαλύψεις με τα ψέματα, με τις πράξεις και τις παραλήψεις της κυβέρνησης και κυβερνητικών στελεχών που αγγίζουν και τα όρια των ποινικών ευθυνών. Και μιλάω και για την ιστορία των ΤΕΜΠΟΝ και για την ιστορία της διαρροής προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού. Και φυσικά την υπόθεση παρακολουθήσεων Predator Rape. Και άλλα. Και άλλα θέματα, ναι. Εγώ τώρα θα σας έλεγα ως αντίλογο, μα πριν, κυρία Βγέρη, πριν μερικούς μήνες είχαμε εθνικές εκλογές, ο ελληνικός λαός έδωσε λαϊκή εντολή. Γιατί ζητάτε εκ νέου εκλογές? Ο ελληνικός λαός δεν έδωσε τη λαϊκή εντολή και το 41% για να το μεταφράζει όπως θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, ως μια λευκή επιταγή ασυδοσίας και μη λογοδοσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης μετέτρεψε αυτό το 41% των προσδοκιών, θα σας έλεγα εγώ, του κόσμου της εργασίας, του μόφθου, των καθημερινών ανθρώπων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, ως μια λευκή επιταγή για να κάνει τα εντελώς αντίθετα από αυτά που τους υποσχέθηκε μάλιστα και είπε ψέματα. Να φέρω παραδείγματα για τη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιστημόνων. Πώς άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα έλεγε στο προεκλογικό πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία και άλλα εφάρμοση με τα τεκμήρια. Έλεγε πουθενά στο κύριο Μητσοτάκη προεκλογικά τον Ιούνιο ότι θα ταλαιπωρήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους με αυτή την ιστορία με τα POS. Κοντεύουν οι άνθρωποι να μπλοκαριστούν οι λογαριασμοί τους, ενώ οι ίδιοι είναι πρόθυμοι να τοποθετήσουν το POS, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα το δίθεν ψηφιακό επιτελικό κράτος να ανταποκριθεί. Ναι. Είναι γνωστό είπε ότι... Είπε πουθενά, ναι, ο ελληνικός λαός ότι δεν θα υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, χειρουργοί στις εφημερίες του νοσοκομείου. Είπε πουθενά ο ελληνικός λαός ότι θα κάνουν περίπατο τα προσωπικά δεδομένα των διαμενόντων στο εξωτερικό, των Ελλήνων της διασποράς. Ναι. Είπε πουθενά ότι θα εκτελούνται ψυχρό από πρώην συντρόφους τους γυναίκες μπροστά στα αστυνομικά τμήματα? Είπε πουθενά ότι δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του ο Έλληνας και Ελληνίδα στην Ελλάδα και πρέπει να καταφεύγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να βγάζει πορίσματα η Ευρωπαία Εισαγγελέα? Είπε πουθενά ο ελληνικός λαός ότι θα γίνεται μπάζωμα των τεμπών και μονταζιέρα στα ηχητικά ντοκουμέντα? Πότε τα είπε αυτά ο ελληνικός λαός, κύριε Βαρδάκη? Κυρία Βγερή, είναι γνωστό ότι θα είστε υποψήφια στις προκριματικές εσωκομματικές εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, 14 Απριλίου. Ακριβώς. Όπου εκεί θα αναδειχθούν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές πανελλήνιο επίπεδο. Αναπεριφέρεια, βέβαια. Αναπεριφέρεια, εννοείται. Ναι. Θέλω να μου πείτε, εσείς θα είστε στην Κεντρική Μακεδονία, δεν κάνω λάθος? Ακριβώς. Εφόσον εκλεγείτε στα προκριματικά και επιλεγείτε. Δεν είναι και δύσκολο, ναι, ερχόμενος κάποιος και ζώντας έστω και για μισή μέρα, να αισθάνεται ότι η Κρήτη είναι η πατρίδα του.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνω τι εννοείται για τη φιλοξενία, τη ζεστασιά που αντιμετωπίζετε. Να ρωτήσω, τι διακυβεύεται σε αυτές τις ευρωεκλογές, ποιο είναι το διακύβευμα? Σας είπα αυτό ακριβώς, ότι η ψήφος δεν πρέπει, δεν είναι, να είναι χαλαρή. Είναι πάρα πολύ ακριβή για να χαριστεί η ψήφος, ακόμη και η τελευταία, και ειδικά όταν μπορεί να προσθεθεί η ψήφος από οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Και πρέπει να κοστίσει ακριβά αυτή η ψήφος στον κύριο Μητσοτάκη και στο σύστημά του. Βέβαια, το σύστημα ήδη άρχισε να ξυλώνεται, το pullover ήδη άρχισε να ξυλώνεται, αλλά πρέπει να μπούμε στα καινούργια ρούχα της δημοκρατίας, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Και δυστυχώς, με τις πολιτικές που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, απομακρυνόμαστε από την Ευρώπη. Και απομακρυνόμαστε όχι μόνο για τα ζητήματα κράτους δικαίου, που σας είπα, για τα οποία βγαίνει πόρισμα κόλαφος σε βάρος της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα απλά, τα καθημερινά, αυτά όμως που είναι βασικά. Είμαστε πάλι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ πρωταθλητές στην άνοδο των τιμών. Και μάλιστα ο προηγούμενος Μάρτης ήταν δάρτης για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αντί να μειωθεί όπως σε άλλες χώρες οι τιμές, στην Ελλάδα αυξήθηκε. Έχουμε το από τους ψηλότερους πληθωρισμούς στα τρόφιμα. Άρα λέτε, επισημαίνετε, ακρίβεια, φτώχεια, ασφάλεια είναι τα κυρίαρχα που θα επικρατήσουν την προεκλογική περίοδο. Αυτά ούτως ή άλλως αποτυπώνονται και στους ποιοτικούς δείκτες των δημοσκοπήσεων, ναι. Είδατε και τη χθεσινή. Mm-hmm, και αποτυπώνονται και στην τάση την εκλογική που υπάρχει, όπου όπως φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μετά το συνέδριο, άρχισε να παγιώνει τη δεύτερη θέση και να παγιώνεται στην συνείδηση των πολιτών ως αυτή η δύναμη της κέντρο-αριστεράς και της προόδου της πατριωτικής αριστεράς, που μπορεί να δώσει την απάντηση σε αυτό το σύστημα και να δημιουργήσει τους όρους για μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση. Παγιώνεται στη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έναντι του ΠΑΣΟΚ. Παρατηρώ όμως ότι έχουμε μεγάλα ποσοστά αποχής. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να φοβίζει την κεντροαριστερά όσο και τα κεντροδεξιά κόμματα. Τι θα κάνει τον Έλληνα ψηφοφόρο λοιπόν να προσφύγει στις κάλπες και να ψηφίσει? Αυτό ακριβώς που είπα, ότι είναι πολύ ακριβή η ψήφος του, ακριβώς γιατί πρέπει να κοστίσει ακριβά και πρέπει να κοστίσει ακριβά σε αυτό το σύστημα. Δεν ψηφίζει. Προφανέστατα είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών για ποια Ευρώπη θέλουμε. Μια κοινωνική Ευρώπη, κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη, μια δημοκρατική Ευρώπη, πράσινη, που στο μέρισμα θα έχουν όσο το δυνατό περισσότεροι άνθρωποι μέρισμα στην ευτυχία, και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, αλλά και το ποια Ελλάδα θέλουμε και πώς θα είναι αυτή η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Δεν είναι η Ελλάδα που μας αρμόζει, μια ευρωπαϊκή Ελλάδα, μια χώρα που βρίσκεται στην θέση 107 στην κατάταξη στην ελευθερία του τύπου. Δεν είναι Ευρώπη μια Ελλάδα που διαβρώνονται καθημερινά εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης, η δημοκρατική θεσμή και το κράτος δικαίου. Δεν είναι Ευρώπη αυτή. Δεν είναι Ευρώπη αυτή και ακόμα και για την καθημερινότητά μας. Δεν είναι Ευρώπη που ενισχύει την περιφέρεια μια Ελλάδα της ερημοποίησης και του έντονου δημογραφικού προβλήματος. Βέβαια, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Το πώς θα δημιουργήσεις τους όρους και τις προϋποθέσεις να μείνουν οι Ευρωπαίοι στην περιφέρεια, είτε είναι η ελληνική περιφέρεια, είτε οποιαδήποτε γωνιά της Ευρώπης που βρίσκεται μακριά από το κέντρο. Δεν είναι Ευρώπη μόνο οι Βρυξέλλες. Επειδή έχετε επικεντρωθεί στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις επερχόμενες εκλογές τις ευρωβουλευτικές, διάβασα χθες, μόλις χθες, την είδηση ότι έχουμε 6.000 αστυνομικούς και η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση αναλογικά με τους κατοίκους, τα 9 εκατομμύρια. Και θέλω το σχολείο σας, παρακαλώ. Και αυτή είναι η αναλογία, και από την άλλη βρισκόμαστε στις υψηλότερες θέσεις σε γυναικοκτονίες και περιστατικά έμφυλης βίας. Και στις χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με τις κοινωνικές δομές και τις δομές προστασίας και υποδοχής κακοποιημένων γυναικών, παιδιών, αδυνάμων. Δεν είναι Ευρώπη αυτή. Τώρα, ο μέσος ψηφοφόρος, αυτός που ανήκει, να το πω, στα λαϊκά στρώματα, που έχει μία δουλειά, που είναι δημόσιος υπάλληλος, που δεν υπερβαίνει το εισόδημά του στην εργασία του τα 800-1000 ευρώ. Αναρωτιέται γιατί η κέντρο-αριστερά δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της πολυδιάσπασης. Και θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε, δεν φέρετε και στις ευθύνη. Έχει ο καθένας και καθεμία ευθύνη στο βαθμό που
δεν κατάφερε να δημιουργήσει εκείνο το περιβάλλον που θα πείσει τους προοδευτικούς ανθρώπους ότι μπορούμε να δώσουμε τη λύση. Και γι' αυτό δεν μας επέλεξε στις περασμένες εκλογές, στις περασμένες εθνικές εκλογές. Αλλά αυτό πια είναι ένα παρελθόν, το οποίο υπερβαίνουμε, να χρησιμοποιήσω εναιστώτα, γιατί είναι μια πολιτική διαδικασία που θέλει, που απαιτεί διάρκεια και προσήλωση, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε πια σε μια καλή φάση. Βρισκόμαστε στη φάση που έχουμε αφήσει ή προσπαθούμε να αφήσουμε πίσω την εσωστρέφεια, σε μια φάση αλλαγής, ανανέωσης, ενσωμάτωσης νέων δυνάμεων, λειτουργικής ενσωμάτωσης, όχι μόνο βάσει τη συμμετοχή σε μία ψήφο. Δεν είναι αρκή κάποιος να έρχεται μόνο να ψηφίζει για το ΣΥΡΙΖΑ και μετά να μην αισθάνεται συμμέτοχος και μέτοχος στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Δείτε, για παράδειγμα, πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική αυτή και πρωτόγνωρη είναι αυτή η διαδικασία για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων. Mm-hmm. Μπορεί ο καθένας και η καθεμιά που είναι μέλος να δηλώσει υποψηφιότητα ή είχε τη δυνατότητα, και οποιοδήποτε μέλος ή φίλος να ψηφίσει για τον υποψήφιο που θεωρεί ότι πρέπει να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο. Κυρία Βγέρη, εγώ θα επιμείνω στην ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς, γιατί στην Ελλάδα η κεντροαριστερά αποτελείται από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά. Τι πεδίο υπάρχει όταν τα ποσοστά σας παραμείνουν ως υφιστάμενα τα σημερινά στις δημοσκοπήσεις? Μετά τις ευρωεκλογές, τι περιθώρια υπάρχουν για την συνεργασία αυτής της κεντροαριστεράς? Η συνεργασία αποδεικνύεται στο πεδίο. Βεβαίως. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτό το έλεγε και προεκλογικά. Ναι. Και το υπηρέτησε και μπορώ να σας πω ότι το πλήρωσε. Άλλοι επένδυαν στο αντισύριζα μέτωπο. Mm-hmm. Και άνοιξαν την πόρτα και τα παράθυρα για το 41% της Νέας Δημοκρατίας. Και παρόλα αυτά, ο Στέφανος Κασελάκης, ως νέος πρόεδρος τότε, ήταν λίγων ημερών, όταν διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών και περιφερειακών εκλογών της πρώτης Κυριακής, βγήκε πολύ θαραλέα και ξεκάθαρα και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστηρίξει, χωρίς ναι μεν αλλά, οποιοδήποτε προοδευτικό σχήμα αυτοδιοικητικό βοηθήσει στην αλλαγή. Και έγινε πράξη, έτσι έγινε πράξη αλλαγή στο Δήμο Αθηναίων, στη Θεσσαλονίκη, στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Και έτσι πραγματώθηκε και για το πρώτο ρήγμα στην παντοδυναμία του κ. Μητσοτάκη. Κακά τα ψέματα, μέσα από αυτή την στρατηγική, πολύ κομβική στρατηγική επιλογή. Και επιμένουμε ότι αυτή η συνεργασία είναι μια καθημερινή διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ραχοκοκαλιά της κεντροαριστερής προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Και γι' αυτό ο κόσμος τηρεί αυτή τη στάση αναμονής. Έχει απαίτηση από εμάς να αναλάβουμε αυτόν τον ιστορικό ρόλο. Αλλιώς, αν μπορούσε να διαδραματίσει κάποιος άλλος αυτό το ρόλο, θα είχε γίνει όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέτε εσείς, σπαρασόταν από την εσωστρέφεια, από τις αποστασίες, από την αμφισβήτηση του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη. Mm. Δεν έγινε όμως, γιατί ακριβώς περιμένει από εμάς να γίνουμε καλύτεροι. Να αλλάξουμε για να αλλάξει η κυβέρνηση. Και ήδη αλλάζουμε. Και αυτό φαίνεται. Το ότι αλλάζουμε φαίνεται και στα δημοσκοπικά ευρήματα. Πρώτη μέρα της περιοδίας του Προέδρου στα Χανιά και η ειδησιογραφία που έρχεται δυτικά της Κρήτης είναι θετική για τις επισκέψεις και την υποδοχή που βρίσκει ο κ. Κασελάκης από τους απλούς πολίτες κατά την επίσκεψή του σε καταστήματα, σε καφετέριες κλπ. Εδώ το ίδιο συμβαίνει και στην ανατολική πλευρά. Ναι. Η μόνιμη αποδός σε κάθε άνθρωπο που συναντούσα έδινα το χέρι ήταν πότε περιμένουμε να έρθει ο πρόεδρος την Κυριακή. Μάλιστα, μάλιστα. Και όντως περιμένουν. Ναι, ήταν ναι. Πάρα πολύ καλό το κλίμα. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα και στις οργανώσεις μελών, στις νομαρχιακές. Έχουν μπει και νέοι άνθρωποι. Με τον ενθουσιασμό και τη χαρά θα μπολιαστούν με την εμπειρία των παλιών μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλοι μαζί θα προχωρήσουμε και θα δώσουμε νικηφόρα αυτή τη μάχη. Οι νέοι πρέπει να εκλάβουν ως δική τους διαδικασία και υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Τους το έλεγε και συνέχεια με κάθε ευκαιρία ο πρόεδρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα χέρια τους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ευκαιρία της πολιτικής συμμετοχής. Δεν τη χαρίζουμε. Αυτό το σύστημα προσπαθεί να πείσει ότι όλοι οι ίδιοι είναι και ότι δεν αξίζει να εμπιστεύει σε την πολιτική και στους πολιτικούς. Ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι μόνο για να χάσει ο κ. Μητσοτάκης και να λάβει τη διακυβέρνηση του τόπου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ακριβώς
για να ξαναδομήσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με την πολιτική. Και αυτό έρχεται μόνο από την συμμετοχή τους και την εδραίωση της πεποίθησης ότι οι ίδιοι συμμετέχουν και διαμορφώνουν στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό είναι η δημοκρατία και γίνεται πρώτη πράξη με την συμμετοχή και την αναβάθμιση της συμβολής του απλού μέλους σε αυτή τη διαδικασία την κομματική. Κυρία Βιέρη, σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρω ότι έχετε βεβαρημένο το πρόγραμμα. Ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη. Εύχομαι εγώ πάρα καλό πολύ φιλοξενία. Και να τα ξαναπούμε προσεχώς. Ή στο επανακούιν. Ή και να τα πούμε και από κοντά. Και διαβιώσεις.